Εν αναμονή του νέου αναπτυξιακού προγράμματος για την αυτοδιοίκηση που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020 και θα διαρκέσει 3 χρόνια, βρίσκονται οι Δήμοι όλης της χώρας μετά και την εξαγγελία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου αναφορικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία των Δήμων μετά το φιλόδημο. Και από την ενημέρωση που είχα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, είμαι σε επικοινωνία άμεση και με το Προεδρείο της ΚΕΔΕ αλλά και προσωπικά με τον Υπουργό. Η τελευταία μου επικοινωνία ήταν προχθεσινή προσωπικά με τον Υπουργό. Ο οποίος διαβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα θα τρέξει κανονικά. Ό,τι χρηματοδοτήσεις έχουν προβλεφθεί στο ύψος αυτό των 150 εκατομμυρίων θα καλυφθούν κανονικά και από εκεί και πέρα γίνεται μια σύνθετη δουλειά από το Υπουργείο Εσωτερικών για να καλυφθεί το σύνολο των χρηματοδοτήσεων. Η διαβεβαίωση του Υπουργού είναι ότι κανένα έργο δεν πρόκειται να πενταχθεί αλλά θα προχωρήσει κανονικά το πρόγραμμα το οποίο για τους Δήμους είναι ένα πρόγραμμα πνοής και ζωής και ανάπτυξης από τη στιγμή που τα βασικά χρηματοδοτικά όπως η ΣΑΤΕ κλπ. Σχεδόν έχουν εξαφανιστεί. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, για την πλειονότητα των έργων που έχουν ενταχθεί στο φιλόδημο δεν έχει εξασφαλιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση η σχετική χρηματοδότηση. Η διαβεβαίωση του Υπουργού, όχι στο ύψος 150, στο ύψος του συνόλου της χρηματοδότησης, αλλά με πραγματικά χρήματα αυτή τη φορά και όχι με υποσχέσεις. Η υπόσχεση που έδωσε ο Υπουργός είναι ότι εφόσον έχει διαμορφωμένο το χρηματοδοτικό πλαίσιο, μετά τις γιορτές προφανώς, θα κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις με συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης ώστε το πρόγραμμα να τρέξει και να χρηματοδοτεί στο σύνολό του. Εχμηρός κατά της πολιτικής του σημερινού Υπουργείου Εσωτερικών εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος της ΠΕΔ, Λάζαρος Κυρίζογλου. Η σημερινή κυβέρνηση που ως αντιπολίτευση, άλλα έλεγε, έψεγε την προηγούμενη κυβέρνηση για αυτήν την πρακτική και για αυτήν την τακτική, για το αμελητή του Βούτσι, για τα έγγραφα που έστειλε ο κύριος Κουρλέτης και ο κύριος Χαρίτσης, οφείλει να τηρήσει στάση ανάλογη με εκείνες τις θέσεις τις οποίες είχε πριν γίνει κυβέρνηση. Προσβάλλει το συνταγματικό προστατευτικό πλαίσιο του άρθρου 102 του συντάγματος για διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια η αιμονή της σημερινής κυβέρνησης δια του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμοδίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Υφυπουργού Οικονομικών να γίνει η μεταφορά αυτών των χρημάτων μάλιστα με έναν θεσμικό εκβιασμό. Τι δηλαδή? Ή τα μεταφέρεται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή αν δεν τα μεταφέρετε στην Τράπεζα της Ελλάδος τότε δεν θα σας δώσουμε την μηνιαία δόση των ΚΑΠ ή δεν θα σας δώσουμε το ΤΑΔΕ ή το ΔΙΝΑ ποσό. Αναφορικά με τα έργα πάντως που δεν θα χαθούν, ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι τα περισσότερα από αυτά με γρήγορες διαδικασίες που θα πρέπει να οργανωθούν από κοινού με τους Δήμους θα πρέπει να ενταχθούν στα περιφερειακά προγράμματα και στα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.